Παραλάβαμε το 18% τη σύμβαση και όχι το 67%, λέει λοιπόν ο κύριο Καραμανλή. Επιμένει η κυβέρνηση Σοφία Φασουλάκη ότι λέει ψέματα ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Χρήστο Τσιγουρή έκανε δήλωση πριν από λίγο. Θα μα τα πει στη συνέχεια ο Αλέξη Τσίπρα. Σε ακούμε, Σοφία. Ναι, Ελίνα, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα όσα λέει αποδεικνύονται με έγγραφα, αποδεικνύονται με τα πρωτόκολλα παράδοση και παραλαβή. Αυτέ είναι οι πιστοποιήσει, όπω ακούσαμε να λέει και ο Κώστας Καραμαλής, ότι το ελληνικό κράτος ε, παρέλαβε, ε, όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία στην ε, κυβέρνηση της χώρας, το 70% του έργου και υποστηρίζει πως ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για απορρόφηση των, ε, της χρηματοδότησης, για απορρόφηση των κονδυλίων και όχι για καθαρά παραδομένο έργο Είδαμε όλη την ώρα στην Βουλή Λίνα τα έγγραφα που κατατίθενται από τι δύο πλευρέ, και από την πλευρά του κ. Σπίρτζη και από την πλευρά του κύριου Καραμαλή. Και καταλαβαίνει ότι πάνω σε αυτά τώρα θα γίνουν οι ερωτήσει, αλλά και το μπράντε φέρ μεταξύ κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση για το τι έγινε με αυτή την πολύπαθη σύμβαση 7-17 και δεν ολοκληρώθηκε τελικά το έργο τη τηλεδιοίκηση με την κυβέρνηση να υποστηρίζει εμφατικά ότι υπάρχει τοπικό σταθμό τηλεδιοίκηση στη Λάρισα και ότι ήταν ο μοιραίο σταθμάρχη ο οποίος, αυτός ο οποίος δεν ακολούθησε τις οδηγίες για την αυτόματη χάραξη της πορείας του τρένου ενώ άφησε και το κλειδί σε λάθος θέση. Κλείνοντας να σου ναι. πω ότι πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα νέα μέτρα που θα ληφθούν με την επιτήρηση με ηλεκτρονικές κάμερες μέσα στις σύραγγες με μόνο ένα σειρμό μέσα στα τούνελ πια έω ότου γίνει η κατάλληλη εποπτεία και επιτήρηση των σειράγκων. Στόχος είναι η λειτουργία, η πλήρη λειτουργία τη τηλεδιοίκηση μέχρι τι αρχέ Οκτωβρίου, ενώ θα, θα, εγκατασταθούν και συστήματα πυρασφάλεια και πυρανίχνευση ναι. μέσα στα κρίσιμα. Στόχο είναι βεβαίω ποτέ ξανά να μην έχουμε ούτε ένα θύμα μετά από αυτή την πολύ νεκρή τραγωδία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία.